Και πες την ΑΕΚ δεν έπαιξε αυτή τη θέση. Την παίζει φέτος. Ωραία πλέον στην ομάδα του Τσάλμερς. Και ο Μασούλης καρφώνει καλά το κεφάλι. Εντυπωσιακή φάση με τον παίκτη που έχει 4 μετάλλια με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας. Ο Γιάνκοβιτς, όχι ο Βλάντο, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου με ναύτικα στο χέρι. Αλλά ο έτερος, ο Στέφαν Γιάνκοβιτς. Λάγκορ μέσα. Ο Μπόμπερ βρίσκει το πάτημά του. Στα 4 παίρνουν Ντεκόζη. Πάει να καρφώσει. Σκότερ ψηλά η φάση του αγώνα. Θα μας τη δείξει ο Νίκος Βόμπος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ενώ έχουμε επιζώχυρο τραυματισμό, σηκώνεται ο Ντεκόζη. Γκίκας μέσα από συμπληγάδες είναι γρήγορος. Δείτε εδώ πως περνάει. Ντάιν, κοιτά από ψηλά όμως και παίρνει τα βήματα. Τον ακολουθεί Όμαν. Double team εκεί. Να η έξτρα ωραία πάσα. Δεν υπάρχει φάουλ διαιτητές από τον Ντεκόζη στο Σλότερ. Χάνε την μπάλα, κρατάει ο Ντεκόζη. Του αρέσει να την κατεβάζει. Όλμαν αφήνει την μπάλα. Καλά το φάουλ. Όλμαν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σήμερα. Θυμίζω, μετά εκτός από το ριμπάν, έχει κλέψει και δύο φορές την μπάλα από τον Μουράτο. Λάγκφουρ, side step, σουτάρι. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα από αυτόν τον τύπο. Ο μπάσκετ ξέρει να αποκτήσει λίγο περισσότερο δύναμη, αποφασιστικότητα. Εδώ από κοντά. Davis. Μουράτος. Δύσκολο σουτ μέσα. Πολύ δύσκολο σουτ. Ευθείας μετάδοση από το κρυφό του Λαβρίου. Ωραίο μάτς, ωραίο μάτς. Ωραίο μπάσκετ. Σανδρός. Πρώτο Ντεκόζη. Κακό σουτ. Σλότερ είναι και πάλι εκεί. Σλότερ. Από κοντά. Ποιος άλλος. Ο Λάγκφορ. Φοβερά πράγματα. 29 πόντι σε 27 λεπτά. Με 8 στα 10 τίποτα. Από μακριά μέσα. Ντεκόζη η σειρά του να πάρει κάτι από την ενέργεια που έχει βγάλει στο παιχνίδι. Κλέβει ο Άλμαν. Και θα την καρφώσει με τα 2. 52-59, να που έχουμε παιχνίδι. Λογικά έχω παίξει τα πόδια. Κοιτάξτε το χρονόμετρο. Χαμηλά Σλότερ. Έξω. Μπορούσε εκεί να εκτελέσει. Μασιούλης. 2 στα 2 στις τελευταίες φάσεις. Λάγκφορντ. Ο Σάντρος. Εδώ ο Γιαννόπουλος βγαίνει από τα screen. Ναι. Όχι, δεν μπορεί το λάβει να γίνει απειλητικό. 64-68, τέλος αγώνα. Step back. 33 πόντι έτσι όμορφα και απλά.